Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα στο κανάλι έχω μαζί μου τον Τίντο. Καλησπέρα, παιδιά. Μας έφερε ένα δωράκι, λέει, από τη Ρώμη, από την Ιταλία. Θα μας πει τι είναι. Φοβάμαι λίγο να ξέρω. Είναι από ένα παραδοσιακό μαγαζάκι από τα σοκάλια τη Τρόβη, φιλέ. Μόλις φέτα σαν σκεφτεί κατευθείαν, βγάζει εδώ τις μαγκές. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Λοιπόν, δεν το είδα, να ξέρετε, ακόμα σφραγισμένο. Έχει αλλεργία σε τίποτα. Τώρα δεν με νοιάζει, αλλά εντάξει, για ό,τι είναι. Έχει πέντε μέρες που γύρισε. Εξή, πώς είσαι. Τέλος πάντων, μια εβδομάδα πες. Ναι, μια εβδομάδα. Και ακόμα δεν έχουμε ανοίξει να δούμε τι είναι. Φοβάμαι πολύ, να ξέρετε. Είναι λίγο επικίνδυνος. Όχι, είναι safe επιλογή. Α, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε πάστα καστρόνι Ρώμα. Επειδή βλέπεις συνέχεια ότι μαγειρεύω, είπα να φέρει κάτι special από εκεί. Δεν ξέρω καν τι είναι, δεν έχω δοκιμάσει ούτε ποτέ. Ούτε εγώ, απλά με τράβηξε το χρώμα, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, φέρνει λίγο. Όποιος ξέρει τι είναι και αν έχει δοκιμάσει, μας γράψει στα σχόλια. Λοιπόν, οδηγίες έχει που σου το κάνουμε. Όχι, εντάξει, μπορεί να το σχεδιάσεις. Είσαι πολύ καλό σε αυτό. Εντάξει, 7-8 λεπτά σε νερό που βράζει. Λοιπόν, πάμε να τα δοκιμάσουμε. Να ξεκινήσουμε να τα μαγειρεύουμε. Και λέει 7-8 λεπτά. Εγώ για πολύ πλαστικά τα βλέπω. Πώς είναι για κοσμητικά. Μπορεί και για δύο κοσμητικά να είναι, ξέρετε. Λοιπόν, πήγαμε να τα μαγειρέψουμε και πάμε να κάνουμε ένα taste test. Και εκεί που έφερα το νερό να βγάζει, ο μαλάκας πήρε το μακαρόνι και έφυγε. Λέει, παρεξηγήθηκε επειδή δεν θα το δώσω λεφτά για τα μακαρόνια. Και τότε έβαλα το νερό να βράζει τώρα. Ακυρώνεται και το βίντεο. Οπα. Λέξει πλάκα κάνει. Είναι, από όσο το ψάξαμε λίγο, είναι πάστα από vegetables, πώς το λέμε, ρε. Από λαχανικά. And squid ink. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, κάτι για squid λέει εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, μόλις ξεκινήσει το νερό να βράζει, έριξα λίγο αλάτι μέσα, θα τα βάλουμε μέσα για 7 με 8 λεπτά. Αυτά, πάμε σε λίγο που βάλουμε μέσα τα μακαρόνια μόλις βράσει. Πάμε να τα ρίξουμε και μια μυρωδιά. Δεν με κάτω, φίλε. Εντάξει. Σαν πλαστελίνη. Όπως φρέσκο με ρίζει. Λοιπόν, ξεκινάμε να τα ρίχνουμε μέσα. Έχεις φάει πλαστελίνη. Πλαστελίνη ήταν μικρό στο πιαβογείο. Για άλλο υπάρχουν τρίτη φορά. Και δεύτερη πνευμάτρο, μαλάκα έχει πολύ ζεστή. Μπορείς να φύγει λίγο που δουλεύει. Καλά είναι αυτά. Λοιπόν, θα τα καπακώσουμε κιόλας. Με καπακί. Λοιπόν, και λίγο χαρτί. Με το χέρι, έτσι. Θα τα καπακώσουμε, δεν θα τα πειράξουμε και θα τα αφήσουμε για 8 λεπτά. Τα λέμε σε 8 λεπτά μόλις τα βγάλουμε και... Έχει μυρίσει κατευθείαν το Squid Game, ας πούμε. Α, καλαμάρι είναι μαλάκι. Ναι, φοβερό. Καλαμάρι είναι μαλάκι. Σαπόδι. Τα έχουμε μέσα όλα 5 λεπτά. Μας έχει σαν λίγο εδώ από ό,τι βλέπετε. Δείξε λίγο εδώ. Μας έχει σαν λίγο. Αυτό ήταν από το καλαμάρι. Το χταπόδι τελικά δεν ήρθε. Έχει μελάνι καλαμαριού. Αυτό. Μυρίζει πολύ ωραία, είναι η αλήθεια. Σαν καλαμάρι. Δεν βρήκα καμία συνταγή στο ίντερνετ που έψαξα. Θα δούμε για χταπόδι που... Εγώ το χταπόδι το τρώω με λάδι, ξύδι και... και ξύδι. Μακαρόνια καλαμαριού, οπότε με γεύσε χταπόδι. Αυτά. Πίσα τη σιούτα. Όχι. Έλα να δεις, χαλάνε τα φιωγκάκια. Δες. Για να τα γυρίζουμε την ώρα πρέπει να το γυρίζεις. Για πες μας, πώς πέρασες την Ιταλία. Ήταν ωραία, φίλε, πολύ ωραία. Πάρεψες και μέσα στη Ρώμη μας. Ναι, στο Κολοσσέο με κάτι λιοντάρια. Χαμός έγινε, τους νίκησα όλους, φίλε. Στο Βατικανό πήγες. Στο Βατικανό πήγα μέσα έξω, στην πλατεία παντού. Τον Πάπα τον είδες. Με είδα αυτός με τα κιάγια, ήταν κάπου στο δωμάτιο μάλλον. Εγώ πήγα μια μέρα. Είχα περάσει πάνω τα αεροπλάνο. Και έφυγες. Όχι, δεν γιατί. Α, εντάξει, ήταν η μέρα, δεν ήταν μέρα νύχτα αυτό. Μερόνυχτα. Πέρασα από πάνω το αεροπλάνο
Και... Φύγαμε. Πού πήγες? Σπίτι. Πήγες με τον πράγμα που πάρα και γυρίσες. Ας το. Να πάρετε κι εσείς ένα βιντεογράφο να σας τραβάει. Με το ζόρι ήρθε. Με το ζόρι ήρθε. Παραλίγο να μην έρθει. Νομίζω δεν θα το έχουμε γυρίσει ποτέ. Να βάλω σε ισομά. Θα το βάλω σε ισομά. Έχεις τρόζ. Για να βγάλε. Βγάζεις. Έχει ναι. Ώρα. Λοιπόν, ρίξαμε λίγο βούτυρο και αλάτι. Κάτω καλά μην πέσουν. Παιδιά είμαστε. Του αξιέρες, σπαρταράνε. Καλαμάρι. Καλαμάρι 8 πόδι. 8 ποδοκάλα, 8 ποδοκάλα μάρο. Καλαμάρι με 8 πόδια. Ο χαμής του κατσαρολάκι, μαλάκα. Τα σύψα, άμα τρυπάρ' το δεδάφι. Πολύ καλά θα πάρει, με αγχώνησε. Είναι χωρίς, τρέμει ρε μέχρι το κουκαλό του. Πάμε στο τραπέζι. Πάρα πως το κάμερα πάνω. Να δοκιμάσεις. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Φέραμε και τον κάμεραμαν, χωρίς την κάμερα να δοκιμάσει. Φαίνεται λίγο για ζωντανό καλαμάρι αυτό. Ζωντανό καλαμάρι για πάντα. Κάτσε θέλω να δω τι έχει. Για σκέτο μακαρόνι είναι πάρα πολύ ωραίο που δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Στενό για μακαρόνι μακαρόνι. Είναι μαλακό ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό στα 10 εγώ πιστεύω για τα δικά μου γούστα. Καλά ισχύει. Δεν έχει συγκεκριμένη γεύση. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Δηλαδή και η υφή του και όλα, ούτε πάντως... γενιά είναι και λίγο crunchy. Ναι, είναι σαν υφή, είναι πολύ δυνατό. Ναι. Πάντως... Και η γεύση του, τι γεύση. Ολοκλήρωσε, θα διακόψω. Το φέρω αυτό εδώ. Έχει γεύση ρε μαλάκα. Το χρώμα είναι δυνατό. Μ' αρέσει το χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μην τα φας όλα εσύ. Γιατί. Συγγνώμη, Στέλλα, μου το δείτε, Στέλλα. Εμένα αυτή η γεύση πάντως μου θυμίζει λίγο τη ρομ που είχα φάει σε ένα εστιατόριο. Δεν είχαμε πάρει κάτι παράξενο. Σοβαρά μιλάς. Πολύ χρώμα ήταν. Νομίζω τα πανίγιζες. Μαλάκα είναι πολύ νόστιμα για σκέτα μακαρόνια. Για σκέτα μακαρόνια είναι ναι. Το δίνω. Λοιπόν. Κυριολεκτικά, παιδιά, θα βάζω ένα 8,5 στα 10 για σκέτο μακαρόνι. Πάρα πολύ απλό, τα βράσα 8 λεπτά ακριβώς, σε δυνατή φωτιά. Γι' αυτό και 8 στα 10, 8 λεπτά, 8 στα 8,5 εδώ. Οκ. Εσύ 8. 7,5. 7,5. 7,5. Εντάξει, είσαι σκληρός καλύτερος. Λέει, είμαι ο σκληρός κριτής. Ο κάμεραμαν πάντα είναι σκληρός. Οπότε δηλαδή 23. Έτσι δεν είναι. Συνολικά 23. Κάτσε βρε πούστη. Κάτσε ρε. Λοιπόν τώρα να τους κεράσουμε για κάτι που ήρθαν εδώ στο κανάλι. Τα πήραμε προχθές από τον Τζάμπο. Αν όντως χορηγός σου είναι. Στο μέλλον μπορεί, γιατί όχι. Ωραία είναι. Και κράντσι είναι, και κράντσι. Και μπάιτς. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε ένα, να πούμε πόσο βάζουμε. Γενικά, το double είναι από το τα Oreo μου αρέσουν πολύ. με τσόκολετα απ' έξω, πρώτη φορά έχω δοκιμάσει. Είναι σαν Oreo με επικάλυψη σοκολάτας. Όχι, είναι Oreo με επικάλυψη σοκολάτας. Εντάξει, είναι φιλέ. Ωραίο. Και μου το έλεγε. 9. Και μου το έλεγε μάλλον μικρό και δεν την άκουγα, ρε φίλε. Βούτατε τα όρια στο. Όχι. Δεν ξέρω, δεν την άκουγα. Σίγουρα 9. Σίγουρα 0 αυτό.
Γι' αυτό 8 στα 10. Μέσα μου είναι να τρώω σοκολάτα μικρός. Αλλά μετά το γλυκό, τι κάνεις? Δεν είπατε ένα άλλο μυρό. Πρόσεχε ένα μυρό. Αντίσταση να σου πάει. Αλμυρό γλυκό, αλμυρό. Εντάξει, εμείς είμαστε περίεργοι. Έτσι το δέχομαι. Και εσύ είσαι άνεγαθεν περίεργο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Τίτο που μας τα έφερε. Δεν τα πληρώσα. Δεν τα πληρώσα. Δεν τα πληρώσα. Δεν τα μεταφορικά. Τερομορικά θέλει. Πες να ήταν και ακριβά και πολλά. Ο Θοδωρής, πρώτη φορά κάμερα μάνα. Τα έψαξα, δεν μπήκα με κλειστά μάτια πια τα κάτι. Για να ξέρεις, το έψαξα. Όχι, το πιστεύω. Είναι πολύ ωραίο. Το πίστεψα. Τελευταία χρονιά από το αεροδρόμιο, μπαμ, μπαμ, μέρα, τι ήθελε. Εντάξει, κοίτα. Δεν έχει σχέση, η κίνηση μετράει. Με τα δεν έχω. Δεν έχω. Από το πρωί είναι. Ναι, ακινητό. Μπα περιπτώσει. Ευχαριστούμε πολύ το Δίντο που μας τα έφερε και το Θοδωρή εδώ που προσπαθεί και να τραβήξει βίντεο. Με το Μετά πολύ παρακαλώ. Και το Φάιφ, να ξέρετε. Για περισσότερα βίντεο, κάντε ένα... Ένα follow στο Σίφι. Καμπανάκι. Subscribe, θέλω να πεις follow. Ό,τι είναι. Και ένα like. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και τον χρόνο σας και τα λοιπά. Και το επόμενο Σάββατο καινούριο βίντεο. Bye. Μπα. Μαλάκα, εμένα μ' άρεσε. Ξέρω.